Καλησπέρα σας. Είστε δυνατοί, ε. Κανονικά σήμερα η γιορτή έπρεπε να έχει και δωρεάν ποδήλατα με κλήρωση σε όλους, όπως κάναμε πριν από 15 χρόνια εδώ στην Κεντρική Πλατεία και είχαμε δώσει τότε περίπου 3.000 ποδήλατα δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Δήμαρχε, πρέπει να το κάνουμε πράξη αυτό στο επόμενο. Δηλαδή και η Κοσμοτέ που είναι ο μεγάλος χορηγός, είναι εδώ κανείς. Κύριε Αντωνόπουλε, θέλουμε άμεσα τουλάχιστον 100 ποδήλατα. Η περιφέρεια, γιατί στην περιφέρεια δεν έχετε κάνει ποτέ τίποτα. Εμείς σας έχουμε δώσει πολλές αδειοδοτήσεις για να εκπέμπετε το σήμα σας. Λοιπόν, και ξέρετε αυτό, εκκρεμούν και κάποιες άλλες. Θέλουμε 100 ποδήλατα να μοιράσουμε στα παιδάκια δωρεάν. Το κάναμε όταν ήταν ο Λαλιώτης υπουργός τότε. Και αρχίσαμε στη Λάρισα, μοιράσαμε σε όλα τα σχολεία, σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη από κάθε σχολείο, 2 ποδήλατα με κλήρωση. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί το ποδήλατο στην πόλη έχει και στον Οκανά, έχει βαθιές ρίζες. Βαθιές ρίζες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε αλλάξει τα πράγματα. Η Θεσσαλία είναι η περιφέρεια, έχει υπογράψει και έχουμε υπογράψει και το... Είμαστε φιλικοί προς το ποδήλατο, bike friendly, και οπωσδήποτε έχουμε κάνει βήματα πρόοδου. Είμαστε η περιφέρεια που έχει τους περισσότερους σε μήκος ποδηλατόδρομους σε όλη την Ελλάδα, μας συγκρίνει πληθυσμό και έκταση. Και συνεχίζουμε στη συνεργασία με τους Δήμους, με τις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις, τα τελευταία χρόνια και οι δικοί μας δρόμοι, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν σύμφωνα με τον νόμο ποδηλατόδρομους, βλέπετε, έχουν ποδηλατόδρομους. Βλέπετε στη ΔΕΙΑΛ, δεν είναι ένας ωραίος ποδηλατόδρομος για αρχάριους ή οπουδήποτε αλλού που κάνουμε τους δρόμους. Έχουμε βελτιώσει τους δρόμους και έχουμε κάνει παραδρόμους που μπορούν να κυκλοφορούν με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια τα ποδήλατα. Αλλά ταυτόχρονα, έχουμε με την Ποδηλητική Ομοσπονδία μεγάλη ιστορία. Αγώνες. Πανευρωπαϊκούς, πανελλήνιους, mountain bike, βαλκανικούς, το γύρο της Ελλάδος εδώ που η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, τα Μετέωρα ήταν από τις πόλεις που έδωσαν δυναμικό παρόν και μεγάλη όθηση σε αυτήν την προσπάθεια που έκανε η χώρα και την πρώτη φορά πέτυχε, γιατί αν πετύχεις την πρώτη φορά παίρνεις και το όνομα. Και ταυτόχρονα εδώ πέρα στη Θεσσαλία θα γίνει και το πρώτο ποδηλατοδρόμιο στην Υπηρετική Ελλάδα, το οποίο θα είναι ένα ποδηλατοδρόμιο που... Στο ΟΑΚΑ δεν νομίζω θα λειτουργήσει για πολύ, έτσι πως το πάτε, οπότε θα είναι το μοναδικό. Λοιπόν, και στο ΟΑΚΑ, ενώ στην Υπηρετική Ελλάδα είμαστε η Αθήνα και η Αττική και η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι είναι. Μα γι' αυτό και το κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε και το ποδηλατοδρόμιο, οπότε θα δώσουμε μεγάλη έμφαση. Και είμαστε μια περιφέρεια που μαζί με τους Δήμους είμαστε μια γροθιά, γι' αυτό και είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα, που είμαστε η περιφέρεια πρωταθλήτρια στην ικανοποίηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, στους 17 στόχους στο ΙΟΕ. Και αυτό οφείλεται στη μεγάλη συνεργασία, αλλά οφείλεται και στους πολίτες. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά που είναι εδώ. Και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί από χρόνια τώρα, για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν κυκλοφοριακή αγωγή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εκεί τελειώνουν. Κυκλοφοριακή αγωγή ίσον ζωή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, τους δασκάλους και όλους. Και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον φίλο του Δημήτρη που είναι εδώ, τον δήμαρχο Λιβαδαίων, που έχουν έρθει, τον πρόεδρο της Ποδηλατικής Ομοσπονδίας, την Κοσμοτέ να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και όλους που είστε εδώ, γιατί και ο Δημήτρης είναι ποδηλάτης ολκής. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, ευχαριστούμε όλους. Και τους βουλευτές, τη βουλευτή είναι και τους βουλευτές, μην τους ξεχάσω και δημιουργηθεί πρόβλημα.